Τόσο Θεός ημών πάντοτε εν υγεία και στους αιώνας των αιώνων, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Βασόχου τους αρίσαν αδείξαν καταπέμψας αυτής το πνεύμα. Πάρεν Χριστό το Θεό που μας κατεξίωσεν και τελειώσαμε όλην την περίοδο των εορτών και φτάσαμε τώρα στο τελευταίο στάδιο όπου αναμέναμε τις επαγγελίες που μας υπεσχέθη και σήμερα επανηγυρίσαμε ακριβώς τις επαγγελίες που μας έταξαν. Θα ερωτήσω τον Πατέρα, λέει, και άλλων παράκλητων θα δώσει μας για να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Αυτός λοιπόν ο παράκλητος στο Πνεύμα το Άγιο δημιούργησε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία μας, η πραγματική Ορθόδοξος Εκκλησία, η μόνιμος Εκκλησία η οποία εξαρτώμεθα από αυτήν μαζί με τα Θεία της Μυστήρια. Είναι η προέκταση της Αγίας Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή δεν έγινε μόνο τότε ενώπιον των Αποστόλων όπου άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες και βέβαια να κάνουν θαύματα. Όχι, δεν σταμάτησε. Η Πεντηκοστή συνεχίζεται και είναι, όπως είπα, μαζί μας πάντοτε. Η Ορθόδοξη μας Εκκλησία με τα Πανάγια της Μυστήρια, αυτά είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Και αυτή θα μας οδηγήσει και θα μας σκεπάσει όταν είμαστε προσεκτικοί για να γίνουμε μέτοχοι των θείων επαγγελιών. Διότι αυτά μεν τα δώρα και τα χαρίσματα είναι για να μας ενισχύσουν εδώ στη στρατευωμένη μορφή της ζωής μας. Αλλά εμείς περιμένουμε την αθριαμβεύουσα μορφή την οποία μας έταξε ο Κύριος μας και όπως μας υπεσχέθη τώρα ότι θα μας στέλνει το Πνεύμα του Άγιον και δεν αρνήθην αλλά και υπέρ εκ παρήσου. Έτσι θα μας χαρίσει και την πανηγυρεσία της αιωνιότητος και της μεταυτού διαμονής. Με τη διαφορά όμως ότι οφείλουμε να κρατήσουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα μας, αδελφοί μου, είναι από την αρχή της δημιουργίας μας να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου τον Θεό. Αυτό είναι και ο τίτλος της τιμής αλλά και ο χαρακτήρας της προσωπικότητος. Γι' αυτό και αυτός με τον ίδιο τρόπο ηγάπησε εμάς. Εις τέλος ηγάπησε εμάς εξ ολοκλήρου. Βλέπετε, δυστυχώς με την πτώση δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε με την πτώση, εφαρμόζονται στην άρνηση του Θεού θελήματος. Προκαλέσαμε τη φθορά και την ελεηνότητα όπου μαστίζει τα σύμπαντα. Τώρα, αν και οι θείες επαγγελίες όπως είναι αληθείς και φαίνονται, όμως χρειάζεται από μέρος μας τώρα η προσοχή για να επαναφέρουμε την ισορροπία. Βλέπετε, επειδή δεν κρατήσαμε την δωρεάν που πήραμε από την Εκκλησία μας για του Παναγίου Βαπτίσματος και των λοιπών μυστηρίων, γυρίσαμε πίσω πάλι και ζούμε αμαρτωλά.
Αυτό λοιπόν τώρα είναι το καθήκον μας στην παρούσα ζωή, η συνεχής μετάνοια. Και αν μας ρωτήσει κανείς ποιο είναι το καθήκον μας τώρα εδώ, στον περίγειο κόσμο, η μόνη αλήθεια είναι τούτη. Το πραγματικό μας καθήκον, το αδιάψευστο, το μόνιμο, το επιβεβλημένο, είναι η μετάνοια. Όλα τα άλλα είναι πρόχειρα και πολύ σπεριτά. Τώρα λοιπόν, το θέμα της μετανοίας έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Επειδή η αιτία της καταστροφής και ημών και των λογικών όντων που έπεσαν και οι άγγελοι έπεσαν και εμείς οι άνθρωποι ήταν δια της αρνήσεως του Θείου θελήματος. Τώρα λοιπόν η παραγάπη του Θεού και μετά την πτώση και τη φθορά που υπέστημε εκουσίως δια τη δική μας αφροσύνη μας έδωσε αιτίες πάλι να διορθώσουμε το πρώτο λάθος. Και να έμεν ο Κύριος μας θα μας χαρίσει τη βασιλεία Του και τις υποσχέσεις Του και πέρα εκ πέρα Σου ορετούμε θα εννοούμε. Αλλά όμως το απόλυτο καθήκον είναι επιβεβλημένο στη ζωή μας και σε αυτή την εξορία. Η παρούσα μας αντάφθα αδελφοί, η παρουσία μας, η παρούσα μας ζωή είναι καθαρός ομολογιακή. Επειδή ο διάβολος με την πανουργία του απεπλάνησε τους πρωτοπλάστας, τους προγόνους μας και αρνήθηκαν τι τίποτα γίνει στο Θείο θέλημα. Έτσι τώρα ο Χριστός μας, παρόλο που μας δέχεται πάλι στην επιστροφή, το ζήτημα των ομολογιακών το απαιτεί. Και να πώς γίνεται αυτό. Βέβαια τώρα προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα αίτια όσο μπορούμε. Ειδικά δε εμείς οι μοναχοί ευκολότερα, διότι δια της αποταγής αρνηθήκαμε τα πάντα. Τίποτε δεν μας ενδιαφέρει. Και επομένως απουσιάζουν τα πολλά αίτια που προκαλούνται σε αφορμές. Όμως ο άνθρωπος είναι διπλούσιος στην φύση. Είναι και σωματικά, είναι και ψυχικά, πνευματικά ο ίδιος. Πολλές φορές αποφεύγουμε τα αίτια πρακτικά, τα σωματικά, τα παραμερίζουμε. Αλλά τα πνευματικά που είναι μέσα, φυτεμένα μέσα στην οθόνη του νοός, εκεί οτιδήποτε ακούσαμε, είδαμε ή φανταστήκαμε ή σκεφτήκαμε ή νοήσαμε, όλα αυτά λειτουργούν μέσα μας. Και ο σκοπός των αυτά όλα τα ανακατεύει ο διάβολος και τα πάθη. Επειδή με την πτώση να αποκτήσαμε πάθη, υποταχθήκαμε στην έννοια του παραλόγου. Τώρα αυτές οι κακές συνήθειες λέγονται πάθη και μένουν μέσα μας αυτά και μας τροβιλίζουν. Αυτά τα παίρνει ο διάβολος ως εργαλεία και συνεχώς μας παρακινεί να κάνουμε συγκατάθεση διανοητική προς το παράλογο, ούτως ώστε να αρνηθούμε την ομολογία και να ιστορηθούμε τις επαγγελίες που μας χαρίζει ο Χριστός μας. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τροποντινά πρακτικά να αποφύγει κανείς την αιτία της αμαρτίας, οπωσδήποτε γι' αυτό θα γίνει. Αλλά εάν διανοητικά αμαρτάνει, εάν διανοητικά κρατά μέσα του όλη την έννοια του παραλόγου, όλη την έννοια της διαστροφής, όπου είναι η παναμαρτωλότης, πώς μπορεί αυτός λοιπόν να θεωρηθεί ως ειλικρινός μετανοούν και να πάρει το αντίστοιχο? Διότι οι πραγματικά μετανοούντες παίρνουν αμέσως το αντίστοιχο της θεοειδίας και του κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτή είναι η δημιουργία μας, η κατασκευή μας. Δεν μεταβάλλεται, και αυτός είναι και ο σκοπός μας που αγωνιζόμεθα και περιμένουμε εδώ. Γι' αυτό ειδικά θα προκαλέσω και θα παρακαλέσω την αδελφότητα των μοναχών, οι οποίοι με την καλύψτε τους πρόθεση, αρνήθηκαν με τη μεγαλύτερη ευκολία τα πάντα, αγκάλιασαν την αυταπάρνηση με την φιλοπονία
και εξεκόλλησαν από όλα τα αίτια και τα αιτιατά. Εδώ όμως καθήμενοι, διανοητικά όμως, έχουν ανάγκη και αυτοί από πόλεμο. Διότι εάν πρακτικά δεν κάνω το παράλογο, διανοητικά όμως το παραδέχομαι, δεν γίνεται πάλι. Διότι ο άνθρωπος, όπως είπα, δεν είναι αντικείμενο. Είναι λογικό νόν. Είναι το κατοικό και ομοίωση. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι τελειώτης. Είναι ακεραιώτης. Είναι αυθεντία. Και αυτό σημαίνει άνθρωπος. Εάν αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν στέκεται εδώ και παραδέχεται μέσα του την έννοια του παραλόγου, πώς μπορούμε να τον πούμε άνθρωπο? Ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρούς. Δεν κοιτάει από όξο όπως κάνουμε εμείς. Ο Θεός κοιτάει το βάθι, το βάθος του είναι μας. Τι σκεπτόμεθα, τι αποφασίζουμε, τι προτιμούμε, τι θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία ακριβώς ή μας μποδίζουν από την ομολογία ή μας οθούν προς την ομολογία μας. Γι' αυτό ειδικά παρακαλώ τους αδελφούς, όπως είπα, με την έννοια της περιεκτικής μετανοίας που μας παράδωσαν οι πρόγονοι μας οι Άγιοι Πατέρες, να γίνουμε, να κρατήσουμε την προσεκτικότητά μας. Όπως πάντοτε τονίζουμε, το ξεκίνημα, το πρώτο σκαλοπάτι της μετανοίας, και ειδικά για αυτούς οι οποίοι ανήκουν τροποντινά στην αυταπάρνηση και στην αποταγή, το πρώτο σκαλοπάτι είναι η υπακοή. Επειδή βλέπεις η παρακοή ήταν οι πτώσεις. Αναγκάστηκε ο Πανάγαθος Δεσπότης και Σωτήρας μας, Θεός όν και Κύριος των σύμπαντων όντων, να υποδηθεί το ρόλο του υποτακτικού, να μας δείξει πρακτικά ότι χωρίς υποταγή, χωρίς υπακοή, δεν διορθώνουμε το λάθος. Δεν θα βρούμε την ισορροπία. Λοιπόν, εμείς οι μοναχοί είναι εύκολο να κάνουμε υπακοή, διότι λείπουν τα αίτια. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η βιολογική μας υπόσταση είναι τόσο απλή και οργανωμένη από το μοναστήρι που δεν μας γεννάει καμία σκέψη και καμία έννοια. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε τους στίβους και τους τρόπους και τις πράξεις της μετανοίας. Διότι, όπως πάντοτε τονίζουμε και είναι τόσο γνωστό, αποκτήσαμε εγγυημένη διάνοια επί τα πονηρά με την πτώση. Έπαθε διάσπαση είναι η προσωπικότητα μας και ελεύθερα επιδρούν μέσα μας τα αίτια, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Τα αίτια τα προκαλεί ο διάβολος και μέσω της σκέψεως, όπως είπα. Εάν ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά και λογίζεται πονηρά και αποφασίζει πονηρά, αυτά τα βλέπει ο Θεός. Πώς μπορεί αυτό να είναι καθαρός στην καρδία? Εάν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός στην καρδία, δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί ο Θεός. Μα εμείς εδώ αυτό υπάρχουμε, τον περιμένουμε. Και γι' αυτό ήρθε, πλήρωσε το τίμημα της δικής μας προδοσίας με το αίμα του και με το παράδειγμά του μας απέδειξε τον τρόπο της επιστροφής και της σωτηρίας. Τώρα καμία πρόφαση δεν μπορεί να μας δικαιώσει. Επομένως θέλω να πω, εάν πρακτικά τροποντινά φαινόμεθα ότι δεν κάνουμε κάτι παράλογο, εάν με τη σκέψη και τον νου μέσα μας περιστρέφεται το παράλογο και η διαστροφή, πώς μπορούμε να γίνουμε κατοικόνα και ομοίωση? Ενσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και σε ελεύθερε. Ψυχή η αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Το θέμα της σωτηρίας μας είναι η οντολογική ενότητα μας με τον ίδιο τον Θεό, τον Σωτήρα και τον Πατέρα μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό, εάν εμείς είμαστε διαστρεμμένοι και πονηροί? Δεν μπορεί αυτό ποτέ να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπα,
η συνεχής προσοχή του ομολογιακού μας χαρακτήρος και του καθήκοντος. Όταν ο μοναχός είναι υπήκος και κόβει το θέλημά του, τότε φράζει την αφορμή της περιεργίας. Η περιέργεια γεννάει το συναίσθημα. Όταν μπει το συναίσθημα, τότε ο νους διασπάται πλέον. Δεν έχει ορωτικότητα, διότι το συναίσθημα του κλείνει τα μάτια του. Το συναίσθημα του δίνει εκείνον πιο καλό, τον πιο ωραίο. Γιατί το κάνεις εκείνο, γιατί τον ακούς τούτο. Μα λένε έτσι που είπαν οι πατέρες. Αυτά όλα γεννήθηκαν από το συναίσθημα. Που δια της περιεργίας που δεχθήκαμε και τότε χάναμε τον κόπο μας της προσπαθίας μας. Εάν λοιπόν τούτο προσέξουμε και παραμερίσουμε την περιέργεια, διότι δεν μας χρειάζεται, εμείς βαδίζουμε διαπίστεως. Ο Θεός είναι ο προνοητής μας. Αυτό με λυπηρεί ημών. Όχι του ανθρώπου έδωσε αυτό. Άρα λοιπόν η περιέργεια είναι η εσχάτη μορφή. Λοιπόν, η ακεραιότηση είναι τούτη. Δια της υποταγής και υπακοής νεκρώνουμε το δικό μας θέλημα, τη δική μας γνώμη. Και δεν προτιμούμε τίποτε. Προτιμούμε μόνο το θείον θέλημα. Αυτό είναι το θέλημα. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να τον αγαπούμε όπως και αυτός μας αγάπησε εξ ολοκλήρου. Και αν θέλουμε να τον αγαπήσουμε, θα τηρήσουμε τις εντολές του. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αγαπάει τον Θεό και θέλει να τον ευαρεστήσει, θα το πετύχει δια της ακριβίας της στηρίσεως των εντολών του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει αυταπάρνηση. Πρέπει να μην έχει φιλαυτία. Πρέπει να έχει αυταπάρνηση. Και έτσι, εάν αυτό το κρατήσει, τότε η αυταπάρνηση του γεννάει την φιλοπονία. Διότι ο Κύριος μας λέει, όσες έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει για να τον πάρω μαζί μου, αν δεν κρατάει το σταυρό του, δεν το θέλω. Η άρση του σταυρού είναι η περιεκτική και συνεχής φιλοπονία. Αυτή λοιπόν θα την αποκτήσουμε για τις ακριβίες της στηρίσεως των εντολών. Ο Σάκης, αν κάποιος, κάποια αφορμή ή πρόσωπο ή πράγμα ή σκέψεις μας εμποδίζει από την τήρηση των εντολών, τότε ακριβώς χρειάζεται η προσοχή μας εκεί. Εάν αυτή την προσοχή κρατήσουμε, τότε ξυπνάει η φιλοπονία. Και με προθυμία ανύστερα σηκώνουμε το σταυρό μας και δεν μας κουράζει τίποτε. Έχουμε παράδειγμα από τα εκατομμύρια των Αγίων μας. Έχουμε παραδείγματα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των οσίων, των ομολογητών. Δεν πονούσαν, αδελφοί μου, οι μάρτυρες όταν τους τρυπούσαν, όταν τους καίαν, όταν τους γδέρναν, όταν έκαναν τα φοβερά εκείνα τα οποία και η διήγηση προκαλεί φρίκη. Δεν πονούσαν. Δεν έπρεπε να πούν, μα πονάω τώρα πια. Δεν είπαν. Για να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των θείων εντολών, στην τήρηση της φυλακής του θείου θελήματος, με την περιεκτική αυταπάρνηση και φιλοπονία, και τότε θα ακούσει «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω». Ήσερθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εάν λοιπόν η φιλοπονία παραμείνει, τότε ξυπνάει το νου. Ο νους αποκτά το φως του, διότι ο νους έχει δικό του φωτισμό, διότι είναι κάτι εικόνα και ομοίως Θεού δημιουργημένος. Και τότε αισθάνεται εύκολα, ξυπνάει και αισθάνεται εύκολα τις προσβολές του πονηρού που θα έρχονται και αντιστέκεται. Μόλις παρουσιαστεί η εικόνα του παραλέγου, αμέσως σταματάει ο νους, που είναι υγιής. Τι είναι τούτο? Εγώ είμαι χριστιανός. Πώς είναι το κάνω αυτό? Και πάει πίσω μου σατανά. Κύριε, αν το Θεό μου προσκυνήσω και αυτό μόνο να τρέψω, να δεχόμαι το παράλογο. Αυτός είναι ο τρόπος της πάλης και της μάχης και του καθήκοντος πάντων των χριστιανών, όσοι θέλουν να σωθούν.
Όσοι τούτο δεν κρατήσουν, το θέμα της σωτηρίας τους δεν είναι βέβαιο. Διότι όπως είπα, εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου κυσέλευσατε. Γι' αυτό χρειάζεται εμείς με την υπακοή μας και με την υποταγή μας αποκτούμε, καταλάβες, την αυτοπάρνηση. Με την αυτοπάρνηση ξυπνάει μέσα μας ο ζήλος, η θέρμη, και τότε εύκολα εκτελούμε το Θείο θέλημα, και όχι μόνο το εκτελούμε εύκολα, αλλά και το προκαλούμε ακόμα. Ξέρουμε ότι το καθήκον μας δεν είναι τίποτε άλλο. Θυμούμενοι ότι εμείς αρνηθήκαμε τον Θεό, τον προσβάλαμε, τον λυπήσαμε και δεν μας πέταξε. Δεν ήταν δύσκολο στον Θεό να πάρει μια χούφτα χώμα ξανά και να κάνει ένα καινούριο άνθρωπο. Δεν το έκανε. Δεν περιέχεται στην πατρική του ιδιότητα. Εκατέβηκε, ήρθε και μας βρήκε μέσα στην εξορία και τη φθορά. Πλήρωσε το τίμημα της δικής μας ενοχής δια του αίματος του και μας έριξε πρακτικά τον τρόπο της μετανοίας, της φιλοπονίας, της αυταπαρνήσεως, της αρετής, της αγάπης, της καλοσύνης, της αμνησικακίας. Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντά μας και αυτά χαρακτηρίζουν τον χριστιανισμό. Όποιος αυτά τα βρει είναι βέβαιος για τη σωτηρία του. Όποιος δεν τα βρει όμως, το θέμα είναι δύσκολο και το μέλλον είναι αιώνιο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και σε ελάχιστες αυτές οι μέρες που έχουμε ακόμα ειρηνικές να φροντίσουμε με μετάνοια να διορθώσουμε τα λάθη. Δεν υπάρχει αναμαρτησία. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθη. Η αγαθότητα του Θεού συγκατέβηκε παρακάτω και μας λέει με την πατρική του στοργή: επιτέλους, αφού δεν φυλάξετε το θέλημά μου, ζητάτε συγγνώμη για το λάθος σας. Και εγώ συγχωράω. Αυτή είναι η μετάνοια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Επειδή έκαναμε λάθη, να ανακαλύψουμε τα λάθη μας ποια είναι. Με βάθος ταπεινοφροσύνης και αυτομεψίας, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό μέσω της Εκκλησίας και έτσι θα μας συγχωρέσει ο Θεός τα λάθη μας. Θα εξοφλήσουμε το χρέος για να μην μας εμποδίσει αυτό στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της κρίσεως για τη σωτηρία μας. Διότι εάν χρωστάμε και έρθει ο θάνατος και δεν εξοφλήσαμε και η ψυχή μας είναι μολυσμένη με την έννοια του παραλόγου και της διαστροφής, ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει. Τότε μας αποδέχεται η αιώνιος κόλασης όπου είναι ο τόπος και η θέση του διαβόλου. Αλλά όχι εκεί, αδελφοί μου. Εμάς η πατρίδα μας είναι ουρανός. Μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας, ο Πατέρας μας είναι εκεί και μας αναμένει. Και βρίσκεται συνεχώς μαζί μας για τις χάριτος. Γι' αυτό με την παραμικρή αφορμή ταπεινοφροσύνης που θα τον ζητήσουμε, αμέσως παρουσιάζεται. Δείχνει το παρόν του δια της αγάπης του. Συγχωράει τα λάθη μας. Δυναμώνει την αδυναμία μας. Μας δίνει θάρρος στις απογοητεύσεις μας. Και μας πληροφορεί ότι μένει πιστός και μας αναμένει. Αυτά νομίζω είναι ικανά και κατάλληλα, αφού έχουμε πάρει σήμερα που εορτάσαμε και την πλήρη επαγγελία του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει μέσα μας και μαζί μας και μας παρακινεί. Ελπίζομαι βεβαίως ότι με τη χάρη του θα πετύχουμε το θρίαμβο και έτσι θα αξιωθούμε και εμείς στη μερίδα του κλήρου των Αγίων όπου μας προώρησε ο Χριστός μας. Αμήν. Αμήν.